centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκαμε. Καλό μεσημέρι. Και πραγματικά. Θέλω να πω ότι δεν με πίεσε κανέναν αυτό, το κάνω με την καρδιά μου. Και, βέβαια, και πρέπει να σας πω ότι αυτό γίνεται και αντιληπτό. Είναι ένα κομμάτι από την πορεία μου, από τη ζωή μου στο Υπουργείο Αθλητισμού και αυτό το οποίο εξελίσσεται σήμερα εδώ στο Άργο Θεραπευτικό. Και αυτό γίνεται αντιληπτό, πρέπει να σας πω. Έχω και δικαιώματα, ας πούμε. Ναι. Ακριβώς, γιατί ήσασταν από τους πρώτους που πιστέψατε και φέρατε πια τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως είπατε χθες, στην πέμπτη θέση πανελλαδικά. Και κάτι τέταρτο. Εντυπωσιακό. Τέταρτο σε δημοφιλή άθλημα στην Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή μηχανοκίνητος αθλητισμός. Είναι το ποδόσφαιρο, είναι το μπάσκετ, ακολουθεί ο στίβος. Και μετά είναι ο μηχανικός. Και αμέσως μετά στην τέταρτη θέση είναι ο μηχανικός αθλητισμός. Πιστέψατε λοιπόν σε αυτό που γίνεται στο Άργος και. Χθες είπατε κάτι το οποίο πραγματικά μας συγκίνησε, ότι το Άργος Οριστικό και η Καστοριά γενικότερα τώρα εδώ είναι η έδρα, η πανελλήνια έδρα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και νομίζω πως ακριβώς. Πραγματικά και είναι νομίζω μια αλήθεια. Πάνω σε αυτό, σε συνεργασία με τον Δήμαρχο, με τον οποίο έχω μια άριστη συνεργασία και χημεία, θα έλεγα, γιατί κακά τα ψέματα, αν είχαμε αυτή τη συνεργασία και αυτά τα γρήγορα αντανακλαστικά. Με την συμβολή, την καθοριστική συμβολή και του Περιφερειάρχη, του Γιώργου Καθαπίδη, αλλά και με τους τοπικούς πολύμπους παράγοντες, τον συνάδελφο, τον βουλευτή, τον Δήμαρχο Τζικαλάγια και όλους τα κομματικά μας στελέχη, με τους οποίους διατηρώ μια πολύ στενή φιλία. Αλλά ξεκινώ από τη Δημοτική Αρχή, που ο Δήμαρχος ήταν αυτός που είχε αρχικά δει, εντοπίσει, φιλοξενήσει για πρώτη χρονιά πέρυσι, το Φρόντ, το Ράλι Κρίστο Φρόντ εδώ. Είδα λοιπόν μάτια σπιρτάτα, όραμα, πάθος. Ενεργητικότητα και λέω: εδώ είναι, κολλήσαμε. Είδα ένα περιβάλλον μοναδικό, είδα ανθρώπους σοβαρούς, είδα μια περιοχή η οποία διψούσε να βρει εναλλακτικούς δρόμους ανάπτυξης πριν την κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όσο μάλλον τώρα. Οπότε, ναι, επενδύσαμε σωστά ως πολιτεία, ως κυβέρνηση, με την έγκριση του ίδιου του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δημιουργήσαμε σε χρόνο μηδενικό, επαναλαμβάνουμε, την καθοριστική συμβολή όλων των υπηρεσιών του Δήμου, της Περιφέρειας και του Δημάρχου και του Κατασκευαστή και όλων των εγκριτικών υπηρεσιών και φτιάξαμε μια μόνιμη έδρα, το Service Park το λεγόμενο, για το Rally Greece Off-Road αλλά και για άλλες off-road διοργανώσεις, οι οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν. Δηλαδή, προσωπικά, αυτό θα σημαίνει το υιοθετήσει η τοπική κοινωνία. Πρέπει να ταυτιστεί η Καστοριά με πανέμορφες διαδρομές, με τα ωραία δάση. Έχει την γειτονική Φλόρινα ως ο τόπος των off-road διοργανώσεων. Είτε είναι αυτοκινήτου, είτε μηχανίστη, είτε ακόμα και ποδηλάτη, τα λεγόμενα mountain bike. Πλέον έχουμε σημείο αναφοράς ως χώρα. Και μια μόνιμη έδρα. Εδώ στο Άργο και μια μόνιμη έδρα πραγματικά και οι καταστάσεις βοηθούν σε αυτό. Θέλατε τις μόνιμες εγκαταστάσεις και έγιναν πραγματικά με πανελλήνιο ρεκόρ, σαν να, όπως είπε και ο Δήμαρχος χθες, σαν να ήμασταν Κινέζοι. Ίσως να περάσαμε και λίγο τους Κινέζους. Ξεπεράσαμε τους Κινέζους. Και αν δεν υπήρχαν και κάποιες μέρες με βροχή, νομίζω ότι ο χρόνος θα ήταν ακόμη συντομότερος των 43 ημερών. Αν δεν 43 μέρες τώρα χρειάζονται. Θα μπορούσα να τα κάνει και νωρίτερα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Είναι αυτό ακριβώς. Αλλά είναι και ένα παράδειγμα, κυρία Αυγενάκη, ότι όταν θέλουμε πραγματικά, γιατί πολλές φορές μιλάμε για δημόσιο, καθυστερήσεις κτλ. Να ένα παράδειγμα. Όταν συνεργαστούμε, και αυτήν την επιδείξουμε την πρώτη στιγμή στο Υπουργείο Αθλητισμού, τη συνεργασία. Διότι δεν μπορεί η κυβέρνηση μόνη της να χρηματοδοτεί, να κάνει, να ρίξει, να φυτεύει εγκαταστάσεις, διοργανώσεις και να μην τις έχει αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία για αυτό της πρώτης δεύτερου βαθμού. Εδώ λοιπόν είδαμε το εξής: να συνεργάζεται ο Δήμος, η Περιφέρεια, οι τοπικοί παράγοντες, η κυβέρνηση. Και στο τέλος της ημέρας να έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, η Οργανωτική Επιτροπή, το ΟΠΡΟ. Και τελικά να έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα με τη συμβολή και του ΕΚΑΒ, της αστυνομίας, της πολεοδομίας. Και φυσικά είχαμε μια εξαιρετική πορεία και συνεργασία και με τις πολεοδομίες, του ΑΣΑΡ. Και όλοι οι εμπλεκόμενοι μετέπειτα υπηρεσιακοί έβαλαν πλάτη. Και να τα αποτελέσματα και να είμαστε εδώ και έχουμε 71 συμμετοχές. Και ένα τετραήμερο γεμάτο, γεμάτο αγώνα, δράση, σκόνη, ένταση αλλά και προβολή για τη χώρα μας. Και έχουμε την αίσθηση ότι αγαπάτε, δηλαδή είναι ευτύχημα και για μας, κύριε Βιαννάκη, που νιώθουμε ότι αγαπάτε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Δηλαδή... Αγαπώ όλο τον αθλητισμό και έχω ξεκαθαρίσει ότι είμαι υπουργός ποδοσφαίρου. Είμαι υπουργός όλων των αθλημάτων, χωρίς καμία εξαίρεση.
χωρίς καμία εξαίρεση, επαναλαμβάνω, και το λάθη, τα λάθη που έκαναν οι προηγούμενοι υπουργοί συνάδελφοί μου που επικεντρώνονταν στο ποδόσφαιρο και τίποτα άλλο, τα οποία τα θεωρώ τραγικά, δεν θα τα επαναλάβουμε. Δεν έχω σκοπό να τα ακολουθήσω. Στηρίζω και βεβαίως πυρετό και το ποδόσφαιρο, όπως φυσικά και τις υπόλοιπες 52 από τις 53 ομοσπονδίες που έχει η χώρα μας. 46 ανέλαβα. Είχαμε όταν ανέλαβα, έχουμε 53 και το επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλες δύο ακόμα ομοσπονδίες διαφορετικών αθλημάτων. Δηλαδή, ο αθλητισμός αναπτύσσεται και βέβαια αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιούνται ακόμα περισσότεροι στον χώρο του αθλητισμού και η αθλητική οικογένεια μεγαλώνει. Έτσι. Θέλω λίγο και την άποψή σας πόσα περιθώρια από εδώ και πέρα υπάρχουν, γιατί φαντάζομαι του χρόνου θα έχουμε και περισσότερες συμμετοχές ακόμη, ίσως και αγωνιστικές ομάδες. Είδαμε ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο από την Mini BMW πριν από λίγο. Θα πω μόνο ότι οι δυνατότητες ανάπτυξης είναι απίστευτα μεγάλες. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Κάνατε και... Μας άρεσε χθες, ξέρετε κάτι ακόμα που είπατε. Είπατε το κόστος και το όφελος. Είδαμε τι έγινε με το Ακρόπολης, πώς εξοδέψαμε, αλλά και πώς κερδίσαμε. Για να ευλογήσω τα γένια μου. Όχι. Και ούτε ήταν μια έρευνα, μια μελέτη που την έκανα εγώ με τους συνεργάτες μου. Καμία σχέση. Εμείς το αναθέσαμε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Όπως έχουμε αναθέσει και μετά το Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο που κάναμε, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να μας πει και το αποτύπωμα και το οικονομικό. Δηλαδή να ξέρει η κοινωνία τελικά όταν επενδύει στον αθλητισμό, στο σωστά οργανωμένο, στον οικοκυρεμένο. Στον αθλητισμό που συνεργάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, τι ωφέλη μπορεί να έχει η κοινωνία, να ξέρουμε νούμερα. Και βεβαίως ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Και επειδή λοιπόν τα νούμερα μιλάνε και είναι απίστευτα μεγάλα, αλλά είμαστε ίσοι το Ράλι Ακρόπολης, όπως δημόσια κάναμε τον απολογισμό μας, μεγάλη ιστορία η λογοδοσία, δημόσια λογοδοσία. Και απολογισμός, 3.100.000, μάλιστα. Πώς έβαλε το κράτος, έβαλε μόλις το 30% του κόστους καλύφθηκε από το κράτος. Μάλιστα, τι απέδωσε, περίπου 35 εκατομμύρια στο μελέτη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Νούμερα. Οι αριθμοί τα λένε όλα. Αποτελέσματα. Ναι, ναι. Τώρα, αν έχουμε αντίστοιχο ποσοστό που, και αντίστοιχα νούμερα που μένει αποδειχθήκε από τον Ποδηλατικό Γύρο, φανταστείτε την επόμενη χρονιά, το Rally Greece of Road, με μεγαλύτερη έτσι, οργανωτική δουλειά, πόσο πολύ πιο ψηλά μπορεί να πάει και πόσο περισσότερο μπορεί ωφέλη μπορεί να έχει στην επικοινωνία. Να σου το πω πολύ απλά. Ανοίχτηκε ένα δρόμο. Διαφορετικός ναι. Ανάπτυξης της περιοχής. Και... Με έννοια αν αυτός ο δρόμος γίνει εθνική οδό και μέσα εκεί, μέσα από εκεί θα περπατήσουν εκατοντάδες επιχειρηματίες του τουρισμού, της σύντησης, του αθλητισμού, του ξενοδοχειακού κλάδου συνολικότερα. Μένει να αποδειχτεί ότι είναι έτοιμοι να εναρμονιστούν και να τρέξουν γρήγορα. Να αγκαλιάσουν όλα αυτά που γίνονται, να επενδύσουν, να μπουν ως χορηγοί. Γιατί το κάθε ευρώ που μπαίνει στον αθλητισμό αυτομάτως επιστρέφει πολλαπλάσιο στον επενδυτή. Σωστά. Και όπως ακούσαμε χθες και από τον κύριο Γεπαψόγλου, αν υλοποιηθούν και όλα αυτά που ακούμε και τα ακούσαμε πραγματικά με πολύ πολύ μεγάλη χαρά για τους πιλότους Φόρμουλα 1, Λούις Χάμιλτον και τους κορυφαίους της WRC, τότε νομίζω ότι πραγματικά πάμε σε ένα πολύ πολύ διαφορετικότερο επίπεδο. Έχουμε δρόμο και είμαι πολύ αισιόδοξος. Και βέβαια το πιο σημαντικό... Δεν θα είμαστε απόντες. Είμαστε δίπλα με το Δήμο, δίπλα με την Περιφέρεια, δίπλα με τους τοπικούς φορείς, δίπλα με την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Και βέβαια και το Motorsport Greece, η Οργανωτική Επιτροπή του Ράλι Ακρόπολης, η οποία συνέβαλε, μέσω αυτής έγινε και η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης κτηριακής εγκατάστασης. Είναι αυτονόητο ότι θα συμβάλλει τα μέγιστα για να έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη διοργάνωση την επόμενη χρονιά ή και άλλες ενδιάμεσα διοργανώσεις που θα βοηθήσουν στην γρηγορότερη απόσβεση αυτής της εγκατάστασης που κατασκευάζεται εδώ πέρα. Από σήμερα λοιπόν η δράση από τις 6 ώρα το απόγευμα, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα ξεκινήσουν από το χώρο εδώ, λοιπόν. Service Park. Θα είμαστε εκεί όλοι, νομίζω ότι θα το χαρούμε όλοι πάρα πολύ μέχρι και την Κυριακή. Κύριε Βιεννάκη, σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρουσία σας στην εκπομπή εκτός των άλλων. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, ευχαριστώ. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.